Θα έχουμε πάρα πολλέ βροχέ, επικίνδυνε βροχέ. Δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη και πλημμυρικά επεισόδια. Ποιε oh. έχει θα να χτυπήσει. Ολόκληρη τη χώρα. Ολόκληρη τη χώρα είναι από Δευτέρα μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Mm -hmm. Θα έχω πω όλα δείχνουν να οδηγηθούμε στο σχηματισμό ενό έτσι μεσογειακού κυκλώνα. Ο τελευταίο μεσογειακό κυκλώνα που είχε απασχολήσει τη χώρα μα ήταν ο Ιανό. Μιλάμε mm -hmm. για εντάσει βροχοπτώσεων για έναν όγκο νερού πάνω από 50 με 70 τόνου αναστρέμα. Mm -hmm. Έχουμε μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα που αυτό βέβαια με τη σειρά του μπορεί να, προ... να προκαλέσει Λιμύρες. πλημμυρικά επεισόδια. Άρα, ότι οι πιο δύσκολε ημέρε θα είναι η Τρίτη και η Τετάρτη. Έχουμε μεγάλη προσοχή η περιοχή τη Χαλκιδική, στην περιοχή τη Θεσσαλία, στο Σκοράτι με φωτιά. για πλημμύρες, το καταλαβαίνω. Είμαστε Είσαι... στο κόκκινο. Να. Γι' αυτό άλλωστε και η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ένα ε, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με χρώμα κόκκινο, που σημαίνει ότι είμαστε έτσι στο ε, επικίνδυνο σημείο για την εκδήλωση και πλημμυρικών επεισοδίων Γενικότερα είναι επικίνδυνα τα φαινόμενα. Ω τηλεθεατή Ιδιωτικού Τηλεοπτικού Σταθμού είδα ότι υπάρχει προαναγγελία για το φαινόμενο από την Παρασκευή. Το φαινόμενο ξεκίνησε τη Δευτέρα. Διαπιστώσαμε την Πέμπτη, μία εβδομάδα μετά, ότι κάποιοι εγκλωβίστηκαν.